Καλησπέρα. Αχ, καλησπέρα σας. Ποιος θα σας το έλεγε ότι μετά από κάποια χρόνια εδώ στον Αντένα θα βλέπατε τη Μαντώ να μεταμορφώνεται σε εσάς. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας, αλλά είχα μια επιθετική πνευμονία και μάθησα μερικά κουστούρια. Περαστικά σας. Πρέπει να πω επίσης ότι μισώ να κάνω κριτική συναδέλφων. Η Μαντώ δεν είναι τυχαία τραγουδίστρια. Το λέω και συγκινούμε. Είναι τραγουδιστριάρα και ένα μεγάλο τραγουδιστή, εκτός από την πολύ καλή φωνή, τον κάνουν πολλά στοιχεία που το πιο κύριο για μένα είναι το ηχόχρωμα. Η Μαντώ λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια που έχει αποδείξει την αξία της, έχει τη στάμπα της, έχει το δικό της ηχόχρωμα. Άρα είναι τρομερά δύσκολο. Εγώ ας πούμε ούτε να το σκεφτώ δεν μπορώ, ότι μπορώ να μιμηθώ τραγουδιστή. Είναι τρομερά δύσκολο αυτό που έκανε. Και τι να πω, Μαντώ μου, σου εύχομαι να είσαι πάντα η Μαντώ. Είσαι σπουδαία τραγουδίστρια. Τι να πω τώρα, τι να πω. Το μεγάλη πιστεύω μου πάρα πολύ αυτό που λέω και συγκινούμε, γιατί ξέρεις πόσο σας αγαπάω. Το ξέρω, κυρία Βάνο, και εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ, το ξέρετε πολύ καλά. Σας εκτιμώ τόσα χρόνια. Έχουμε μάθει από εσάς τόσα. Είστε η μεγαλύτερη, νομίζω, τραγουδίστρια της γενιάς σας, για μένα. Κυρία Βάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για την παρουσία σας απόψε, αλλά και για όλη σας την προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Σας ευχαριστούμε και υποκλεινόμαστε. Για πάμε στους κριτές μας. Γεράσιμε, θα ξεκινήσω από σένα.